Έχουν περάσει 2 εβδομάδες οι Ιορδάνοι και Ανθοί από τότε που άνοιξαν ξανά τα καταστήματα. Στις πρώτες μέρες, σύμφωνα με την κυρία Βασιλοπούλου αλλά και άλλους επιχειρηματίες με τους οποίους έχουμε μιλήσει, μας είπαν ότι η κίνηση ήταν φυσιολογική. Δηλαδή υπήρξε ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. Ναι. Τώρα όμως, περνώντας οι ημέρες, δυστυχώς έχει μειωθεί η κίνηση. Ο κόσμος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δυσκολεύεται. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά η φετινή και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει από ό,τι μας λένε και η μεριά, μας λέει και η μεριά των καταναλωτών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Από τη δική σας τη μεριά, τι έχετε να μας πείτε? Ο κόσμος, ο δικός σας, οι πελάτες, οι δικοί σας, τι σας λένε? Έρχονται να δουν τα ρούχα, ψωνίζουν, τι κάνουν? Λοιπόν, υπάρχει μια καθημερινή ροή που είναι καλή, αλλά ο μέσος όρος των αγορών είναι περιορισμένος. Αυτό τώρα προκύπτει γιατί είναι περιορισμένο και το εισόδημα πλέον των πελατών. Σωστά. Δεν υπάρχει κοινωνική ζωή να βγουν έξω. Η εστίαση είναι ακόμη κλειστή, ο τουρισμός δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Τι να τα κάνω, το ρούχο. Να τα πάρω. Ακριβώς, είναι μια ανάγκη δεύτερη. Οπότε τα βασικά τα ψωνίσανε, τώρα μένουν λίγο σταθερά από μακριά από αγορές, γιατί φοβούνται να καταναλώσουν. Αυτό σας προβληματίζει, γιατί εντάξει, εσείς με το που μπαίνετε μέσα στο μαγαζί έχετε κάποια έξοδο με το κλειδί στο χέρι. Σας προβληματίζει το τι θα γίνει, υπάρχει διαφορά στην κίνηση της αγοράς από την εποχή προ-κορονοϊού με την τώρα εποχή? Υπάρχει τεράστια διαφορά στην κίνηση της αγοράς. Είμαστε σε μια προκανονικότητα, όσο και αν λέμε ότι ανοίξανε τα μαγαζιά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονικότητα. Προσπαθούμε όμως όλες οι επιχειρήσεις, δεν το λέω μόνο για τη δική μου που έχει, είναι και σημείο αναφορά στην πόλη, είμαστε μια επιχείρηση 32 ετών το Ντίμι. Αλλά προσπαθούν με τις προσφορές, με το διαθέσιμο απόθεμα. Ανάλογα με τη δυναμική της κάθε επιχείρησης. Υπάρχει διαθέσιμο απέθυμα. Έχετε αυτό που λέτε, τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, σκεφτήκατε, δηλαδή τώρα που ανοίξατε, μπήκαμε σε περίοδο προσφορών, συμφέρει δηλαδή κάποιον να έρθει να αγοράσει τώρα? Τι ρούχα Όχι, έχετε? Όχι, κοιτάξτε. Δεν έχουμε εκπτώσεις, μην τα συγχαίουμε, αλλά κάθε επιχείρηση για να διώξει ένα εμπόρευμα που της έχει μείνει από την άνοιξη, μοιραία θα βάλει προσφορές. Και τώρα τι να το κάνει? Θα βάλει κάποια ανοιξιάτικα σε προσφορά και κάποιο στόκ σε προσφορά. Για καλά, να προσεγγίσει φέρει κάποιον να αναφεί, να το πάρει ένα ωραίο ρούχο βαλάντια ανοιξιάτικο. Ένα ωραίο ρούχο ανοιξιάτικο, συμφέρει να το πάρει με πόσο είναι η προσφορά, 20-30%. Δεν ξέρω πόσο έχει το κάθε μαγαζί. Ανάλογα. Ναι. Υπάρχει κάποια προσφορά και σε αυτό το εκπτωτικό μέγεθος. Υπάρχουν και καλύτερες προσφορές όταν μιλάμε για κάποιο περσινό προϊόν. Τώρα που λέμε γενικά για προσφορές, υπάρχει διάθεση συνεννόησης με τον πελάτη. Αυτό είναι σημαντικό. Συγνώμη, τώρα που λέμε προσφορές, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις πότε είναι συνήθως? Οι καλοκαιρινές τον Αύγουστο, δεν είναι? Τον Αύγουστο, είναι η τέλη Ιουλίου. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις κανονικά είναι αρχές Ιουλίου. Έχουμε ακόμη. Υπάρχουν σκέψεις να γίνουν πιο νωρίς κανονικά. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις να γίνουν πιο νωρίς οι εκπτώσεις, έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα. Θέλουμε να ικανοποιηθούν οι πελάτες. Το έχει σημασία να ξαναγυρίσει ο πελάτης στο μαγαζί. Να ξεπεράσουν το φόβο τους. Έτσι είναι. Κυρία Βασιλοπούλου, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν σας ρωτούσανε, ποιο θα ήταν αυτό το μέτρο που θα ανακούφιζε πάρα πολύ τους καταστηματάρχες, τους εμπόρους, αυτούς που ασχολούνται με το ρούχο, εν πάση περιπτώσει, που είναι στις περιφερειακές αγορές. Τι ήταν αυτό που θα σας ικανοποιούσε και θα σας βοηθούσε κιόλας? Να μείνουν τα επίπεδα της διασποράς της πανδημίας έτσι όπως είναι τώρα, ώστε να μην ξανακλείσουμε. Θα είναι καταστροφικό αν κλείσουν οι επιχειρήσεις πάλι. Αυτό θέλουμε εμείς. Άλιστα. Να βάλουμε πλάτη, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να βάλει πλάτη και το κράτος όσο καλύτερα μπορεί, να ικανοποιηθούν οι πελάτες, αλλά να μην ξανακλείσουμε. Αυτή είναι η ευχή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Ελευθερία Σπυράκη. Καλή σας ημέρα. Εγώ καλές σας δουλειές. Ευχαριστώ. Χαρήκαμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.